Κύριε Φουτούλη, είμαστε μεσούσεις της θερινής περίοδου. Να μας πείτε αν τα φαρμακεία της περιοχής μας παρουσιάζουν ελλείψεις σε κάποια φάρμακα. Ελλείψεις όσον αφορά τις εξαγωγές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Όσον αφορά όμως τα φάρμακα ευρείας κατανάλωσης, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Εάν γίνει ένα σωστός προγραμματισμός από τις αποθήκες και από τις εταιρείες, διότι καταλαβαίνετε κάθε χρόνο τον Αύγουστο κλείνουν όλες οι εταιρείες, οι φαρμακαποθήκες βέβαια είναι ανοιχτές. Εάν όμως γίνει ο σωστός προγραμματισμός και γίνουν έγκαιροι παραγγελίες από τις εταιρείες, δεν θα έχουμε πρόβλημα όσο αφορά τα ευρείας κατανάλωσης. Για τα εξαγώγημα θα έχουμε πάντα πρόβλημα εάν δεν ληφθούν μέτρα. Δηλαδή, εξαγώγημα, εσείς να μας πείτε περίπου ποια ακριβώς εννοείται για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ανήκει σε αυτό το κλάδο. Είναι φάρμακα τα οποία είναι για συγκεκριμένες ασθένειες, είναι φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται και είναι φάρμακα τα οποία εδώ στην πατρίδα μας η τιμή τους είναι μια τιμή πολύ μικρή, ενώ στις χώρες που εξάγονται η τιμή τους είναι διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια και επειδή το χρήμα πάντα για αυτούς που διακινούν όλα τα εμπορεύματα και εδώ είναι η ένσταση δική μας είναι ότι το φάρμακα δεν είναι ένα εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό, επομένως πρέπει να καλύπτουμε τις ανάγκες πρώτα της πατρίδας μας. Επειδή λοιπόν το κέρδος από τις εξαγωγές αγγίζει τα 120 και τα 130%, καταλαβαίνετε το πανηγύρι που γίνεται με τις εξαγωγές. Αφορικά με τις αυξήσεις, να μας πείτε τι γίνεται. Τις αυξήσεις τις περιμένουμε, είναι για συγκεκριμένα φάρμακα, θα είναι πολύ μικρές οι αυξήσεις όμως. Θα είναι μικρές, δεν θα είναι από αυτές που ακούμε και γράφονται στον τύπο. Όταν λέτε τις αυξήσεις στην συμμετοχή των ασφαλισμένων, ήδη τα δύο, και από τα δύο, γιατί δεν είναι πάντα μόνο με τις συμμετοχή. Ήδη υπάρχουν οι αυξήσεις. Το βλέπουμε, άλλωστε και από τα φάρμακα. Ναι, διότι μπορεί να αναγράφεται το 25% στη συμμετοχή. 25% είναι στο ποσό που εγκρίνει ο ΕΟΠΗ, δηλαδή για παράδειγμα αν ένα φάρμακο έχει 10 ευρώ και εγκρίνει ο ΕΟΠΗ το 6 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει το 25% των 6 ευρώ. Τη διαφορά τα 4 ευρώ θα τα επομίζεται πάντα ο ασφαλισμένος. Αυτό το κομμάτι έχει αυξηθεί, μα έχει αυξηθεί ήδη αν εννοείται αυτό. Η συνεργασία του ΕΟΠΗ με τους φαρμακοποιούς, εκεί τα πράγματα πώς, σε τι κατάσταση βρίσκονται? Τα έχουμε βάλει σαν Πανελλήνιος ένα σωστό δρόμο. Υπάρχει μια γρήγορη λειτουργία και του ΕΟΠΗ και της ΙΔΙΚΑ. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι όπως παλιά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι διαδικασίες να προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με κάποιες ίσως πλατφόρμες που λειτουργούν πιο εύκολα πλέον. Έχει να κάνει γιατί πολλές φορές, σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, τους δίνουμε μασημένη τροφή και επίσης τους πιέζουμε. Θα ετοιμάζετε όλα, τους θα έχετε. Σχεδόν όλα. Και επίσης υπάρχει μεγάλη πίεση από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου και όσον αφορά τον ΕΟΠΗ και όσον αφορά την ΙΔΙΚΑ. Και όλους τους φορείς που συνεργάζονται οι φαρμακοποιοί.